προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιπτώσεις από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών λόγω καύσωνα, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βυσσαλτίας ενημερώνει τους πολίτες ότι είναι διαθέσιμες οι κλιματιζόμενες αίθουσες. Η αίθουσα Αθανασίου Κασακόγια, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Νιγρήτας, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο χώρος του πρώην Δημαρχείου Μαυροθάλασσας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο χώρος του πρώην Δημαρχείου Δημητριτσίου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και οι αίθουσες των δημοτικών καταστημάτων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βυσσαλτίας. Οι δημότες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις ημέρες του καύσωνα. Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που πρέπει να δροσίζει, να αερίζεται για να διευκολύνει την εξάτμιση του υδρότα αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα. Να καταναλώνουν ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού. Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα υνοπνευματώδη. Ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βυσσαλτίας ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.